Πάμε σε μια διαφορετική τώρα δημόσια συζήτηση, κυρίες και κύριοι. Να καλησπέρισω τον κύριο Κώστα Τζιόβα, ο οποίος είναι συνεργάτης, εκπρόσωπος της περιβαλλοντικής οργάνωσης Καλλιστό. Κύριε Τζιόβα, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ απόψε. Και εγώ σας ευχαριστώ που μας καλέσατε. Λοιπόν, θα μιλήσουμε βασικά για τις αρκούδες. Τελευταία υπάρχουν, καταγγέλλονται και στο Ζαγόρι και αλλού, πολλές ζημιές από αρκούδες. Οι αρκούδες πεινασμένες κατεβαίνουν στα χωριά και προκαλούν ζημιές. Καταρχάς, έχει αυξηθεί πολύ ο αριθμός των αρκούδων. Να ξεκινήσουμε αυτό, κύριε Τζιόβα. Καταρχήν, θα πάρουμε ένα-ένα. Θα πρέπει να πούμε ότι ο χώρος της Πίνδου, αυτό το κομμάτι στο οποίο και εμείς ζούμε, είναι ο βιότοπος της αρκούδας. Εδώ και χρόνια συνεχίζει να είναι. Και το θετικό είναι ότι έχουμε ένα πολύ καλό αριθμό πληθυσμού αρκούδας στην περιοχή, θα λέγαμε, της Βόρειας Πίνδου, δηλαδή ουσιαστικά στο κομμάτι το οποίο οριοθετείται μεταξύ ενός τριγώνου με κορυφές την Κόνιτσα, αν θέλουμε να το πούμε έτσι απλά, την Κόνιτσα, το Μέτσοβο και τα Γιάννενα. Έχει αυξηθεί πολύ το κομμάτι, τελευταία ο αριθμός. Την Κόνιτσα, το Μέτσοβο, τα Γρεβενά, την περιοχή των Γρεβενών πολύ και τα ωραία, Γιάννενα. Πολύ ωραία. Κοιτάξτε, ο αριθμός αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, από τη δεκαετία του 80 μέχρι σήμερα, όταν πρωτοξεκίνησε μια προσπάθεια διαχείρισης της άγριας πανίδας και στην Ελλάδα, αυξήθηκε σημαντικά. Δηλαδή, αν τη δεκαετία του 80 είχαμε στην Ελλάδα 80 αρκούδες, τώρα μπορούμε να μιλάμε ότι έχουμε ίσως γύρω στις 300 ή πάνω από τις 300 άτομα. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για τη δική μας περιοχή, δηλαδή για την περιοχή, την κατεξοχήν ορεινή περιοχή τη δική μας της Πίνδου, όπου η αρκούδα είναι ένα σήμα κατά τεθέν, θα λέγαμε ότι αυτή τη στιγμή μπορεί τα άτομα να είναι, υπολογίζονται περίπου με βάση τις επιστημονικές μεθόδους παρακολούθησης, γύρω στις 140. Μάλιστα. Για πάμε να δούμε τώρα γιατί έχουν αυξηθεί οι ζημιές. Τι συμβαίνει, δεν βρίσκουν τροφή οι αρκούδες, δεν πέφτουν σε χειμερή ανάρκεια, έχω ακούσει την άποψη, επειδή έχουν αλλάξει οι κλιματικές συνθήκες. Καταρχήν, λίγο να αφήσουμε λίγο το μύθο αυτής της χειμερίας ανάρκειας των αρκούδων στην Ελλάδα. Δηλαδή, οι αρκούδες στην Ελλάδα δεν πέφτουν ποτέ σε μεγάλη χειμερή ανάρκεια, πέφτουν σε μία μορφή ύπνωσης. Για δηλαδή πόσο... ένας ελαφρύς ύπνος. Επειδή είναι αλλά το, πρόβλημα... το κλίμα έτσι. Ναι, ακριβώς. Για πόσους μήνες συμβαίνει αυτό? Εντάξει, είναι για πολύ λίγους μήνες, ουσιαστικά κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Αλλά και αυτή η μορφή ύπνου, ας πούμε, είναι πάρα πολύ χαλαρή και μπορεί με ένα θόρυβο και με μια... ενόχληση, ας πούμε, μια όκληση μπορεί να ξυπνήσει. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι... το ότι η αρκούδα κινείται στο δικό της χώρο. Και ο δικός της χώρος είναι ο ορεινός χώρος, είναι ο χώρος, είναι ο βιότοπός της. Το θέμα είναι ότι υπάρχει πλέον μία ανισορροπία ανάμεσα σε αυτό που λέμε ανθρώπινη κοινωνία και φυσικό περιβάλλον. Ναι. Δηλαδή η ερημοποίηση, ναι, ένα κομμάτι οφείλεται στο ότι έχουμε πολύ μεγάλη ερημοποίηση της υπαίθρου. Η ερημοποίηση της υπαίθρου, το ότι δεν υπάρχουν πρωτογενείς δραστηριότητες. Δηλαδή παλιά είχαμε τον πρωτογενή τομέα πάρα πολύ πιο οργανωμένο και πιο, θα λέγαμε, πολύ σημαντικό. Δηλαδή μιλάμε για την κτηνοτροφία, γηδοτροφία, προβατοτροφία, μιλάμε για καλλιέργειες, μιλάμε για τη γεωργία. Άρα λοιπόν υπήρχε ένας χώρος, ο οποίος θα λέγαμε, να σας το πω έτσι σχηματικά, είναι ο ενδιάμεσος χώρος ανάμεσα στο άγριο περιβάλλον, στο φυσικό περιβάλλον και στην ανθρωπογενή περιοχή. Αυτός ήταν ο χώρος αυτού του λεγόμενου του παραγωγικού τοπίου, του αγροτικού παραγωγικού τοπίου. Δηλαδή ήταν τα κυπάρια, ήταν τα χωράφια, σωστό. Ήταν τα καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Αυτή τη στιγμή λοιπόν που φτάσαμε, έχουμε μια περιοχή η οποία δυστυχώς, παρόλο που θα θέλαμε να είναι γνωστή και λέμε συνεχώς για τον πρωτογενή τομέα, πρωτογενής τομέας δεν υπάρχει, η κτηνοτροφία της είναι τραγικά φθηνούσα, η γεωργία της το ίδιο. Άρα λοιπόν έχουμε πολύ μεγάλη, σε αντίθεση με άλλες χώρες, και με άλλες περιοχές, εμείς εδώ στην Ήπειρο έχουμε υπερδάσωση. Δηλαδή έχουμε πλέον τα παλιά μας χωράφια, το ξέρουμε όλοι, έτσι γίνονται δάση. Έτσι. Και αν εμείς οι ίδιοι δεν τα συντηρήσουμε έγκαιρα, κάποια στιγμή θα περάσουμε προς το δασαρχείο. Αυτό σημαίνει ότι το όριο, το σύνορο μεταξύ αρκούδας και ανθρωπογενής κοινότητας δεν υπάρχει πλέον που ήταν η καλλιέργεια. Άρα λοιπόν η αρκούδα είναι πολύ εύκολο μέσω του δάσους να κινηθεί πού? Να κινηθεί ακριβώς εκεί που θα βρει εύκολη τροφή. Και η εύκολη τροφή πλέον που βρίσκεται, βρίσκεται εκεί που είναι μαζεμένη. Και που είναι μαζεμένη γύρω από τις ανθρωπογενείς περιοχές, όπου εμείς αφήνουμε τα σκουπίδια μας συνήθως. Αρκεί να σας πω ότι πριν, για να το πω και αυτό, πριν γίνει και αυτή η μικρή συντήρηση και διαχείριση των χαδά που ήταν διάσπαρτες από εδώ και από εκεί, πράγματι σε όποιο χωριό αν πήγαινε, δηλαδή εγώ ήξερα, ας πούμε, ότι στη Βοβούσα την τάδε ώρα θα βρω την αρκούδα μέσα στα σκουπίδια. Άρα λοιπόν αυτό είναι μια πολύ βασική αιτία. Άρα είναι θέμα, θα λέγαμε, οργάνωσης μιας ολόκληρης κοινωνίας. Μάλιστα. Έχουν αλλάξει λοιπόν οι συνθήκες και έχουμε τώρα αυτές οι συνθήκες που έχουμε. Πώς μπορούν να προστατευτούν
οι άνθρωποι από τις αρκούδες και να συνεπάρξουν εν τέλει ειρηνικά. Κοιτάξτε, εγώ... εδώ χρειάζεται μια ομάδα άμεσης επέμβασης, ένα σύστημα, μου λέγατε πριν βγούμε. Θέλω να εξηγήσετε με απλά λόγια τι μπορεί να γίνει. Θα το πούμε πάρα πολύ απλά. Το πρώτο πράγμα το οποίο νομίζω ότι πολύ σωστά και θα το δείτε και στη συνέχεια, ότι στη δική μας περιοχή η ύπαρξη και η λειτουργία σε θεσμικό επίπεδο και σε επίπεδο λειτουργίας πλέον διοικητικό, οργανωμένο επίπεδο του Εθνικού Πάρκου είναι πάρα πολύ μεγάλη κατάκτηση. Φανταστείτε να είχαμε αυτά τα ζητήματα σε μια στιγμή που δεν θα υπήρχε ένας φορέας που να μπορεί να διαχειριστεί ή να οργανώσει τέτοια ζητήματα. Άρα λοιπόν, αυτό που κάποιοι βλέπουν τώρα ως κάτι καινούριο, το ξέραμε εδώ και πολλά χρόνια ότι αργά-αργά θα συμβεί. Άρα έπρεπε να οργανώσουμε τις περιοχές μας. Και γι' αυτό οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και γενικότερα οι κοινωνικοί φορείς πιέζανε σε μια προσπάθεια προστασίας και οργάνωσης αυτών των περιοχών με τη μορφή των εθνικών πάρκων. Δεν είναι ότι τα εθνικά πάρκα ήρθαν να προστατεύσουν την αρκούδα. Η αρκούδα κινείται μέσα στο εθνικό πάρκο. Το εθνικό πάρκο έρχεται να προστατεύσει ως θεσμός τη σχέση μεταξύ ανθρώπου, αρκούδας και αρμονικής συνύπαρξης. Τι μπορεί να γίνει τώρα, κύριε Τζιώμα. Τι γίνεται ήδη, θα σας πω εγώ. Δηλαδή, εντάξει, οπωσδήποτε όμως δεν είναι επαρκές αυτό μέσα, που γίνεται. Έτσι, δεν είναι τίποτε επαρκές. Δεν είναι τίποτε επαρκές. Γίνονται πολλές ζημιές. Οι συνθήκες αλλάζουν συνεχώς. Φαντάζομαι έχετε και εσείς παράπονα, έτσι δεν είναι. Φτάνουν και σε εσάς καταγγελίες. Δεν είναι θέμα παράπονων. Τα παράπονα φτάνουν. Εγώ τα ξέρω όμως και από το Εθνικό Πάρκο πάρα πολύ και από την προηγούμενη θητεία μου και τη συνεργασία που είχαμε το ΒΒΕΦ, ας πούμε, στο Πάπηγο. Άρα λοιπόν, και επειδή είμαι και από το Ζαγόρι και είμαι και από βουνό, ξέρω πάρα πολύ καλά το ζήτημα. Μάλιστα. Το θέμα είναι να είμαστε λίγο ήρεμοι και ψύχρεμοι απέναντι σε αυτά τα ζητήματα και να δούμε ποιοι, σε επίπεδο θεσμικό, τι πρέπει να κάνουμε και πώς πρέπει να γίνει. Τι πρέπει να γίνει, με απλά λόγια. Λοιπόν. Πολύ απλά να σας πω ότι οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, γιατί ξέρετε ο ρόλος των περιβαλλοντικών οργανώσεων κυρίως είναι αυτός, είναι να προβλέπουν τα πράγματα και να δημιουργούν δράσεις διαχείρισης πριν έρθει το πρόβλημα. Αυτό λοιπόν που είχε προβλεφθεί από τη δεκαετία του 80 και ζητούσαμε προστατευόμενες περιοχές, θεσμικά πλαίσια κτλ., τώρα πρέπει να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Το βήμα παραπέρα το οποίο πιέσαν και δημιουργήθηκε, ποιο ήταν? Ήταν το τελευταίο ΦΕΚ του 2014 το Φλεβάρι, όπου είναι ένα συγκεκριμένο ΦΕΠ για τη λήψη μέτρων προστασίας. Της αρμονικής, το μέτρο προστασίας και διαχείρισης της αρκούδας και της αρμονικής συνύπαρξης σε ζητήματα προσέγγισης της αρκούδας μέσα στις ανθρωπογενείς περιοχές. Τι θέλω να πω πολύ απλά, ότι αυτή τη στιγμή με πρωτοβουλία του ΙΠΕΚΑ συστήνεται μια πυραμίδα η οποία ξεκινάει από την κεντρική διοίκηση, δηλαδή από το ΙΠΕΚΑ. Υπάρχει μια κεντρική επιστημονική επιτροπή διαχείρισης τέτοιων ζητημάτων. Αυτή περνάει σε ένα επίπεδο αποκεντρωμένης περιφερειακής διοίκησης, όπου υπάρχει η συντονιστική πλέον ομάδα διαχείρισης κρίσεων, η οποία έγινε μια συνέλευση στις αρχές του Σεπτέμβρη, αν δεν κάνω λάθος, και τέλος υπάρχει και η οργάνωση και οι ομάδες αντιμετώπισης κρίσεων. Αυτό είναι η πυραμίδα που πρέπει να οργανωθεί. Μάλιστα. Όταν θα οργανωθεί αυτό το πράγμα σωστά, θα είμαστε σε θέση γιατί να μπορούμε να διαχειριστούμε. Πού σκοντάφτει αυτό, γιατί δεν οργανώνεται? Κοιτάξτε, σκοντάφτει στο γεγονός ότι πάμε λίγο αργά. Μάλιστα. Κατά τη γνώμη μου, έπρεπε αυτά να είχαν γίνει ήδη. Χρειάζονται και χρήματα, όπως χρειάζονται. Δηλαδή. Κοιτάξτε, τα χρήματα υπάρχουν. Υπάρχουν τα χρήματα. Δεν βαρύνει αυτή η δραστηριότητα, αυτή η δράση δεν βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. Αυτές οι δράσεις χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από το Πράσινο Ταμείο. Μάλιστα. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Άρα λοιπόν, δεν υπάρχει λόγος να μην τρέξουμε γρήγορα. Πρέπει να η γραφειοκρατία να κινηθεί πιο γρήγορα. Ποιος πρέπει να τρέξει γρήγορα συγκεκριμένα? Πώς πρέπει να κινηθεί όλη η διαδικασία? Πρέπει να τρέξει η κυβέρνηση, πρέπει να τρέξει το ΙΠΕΚΑ. Και πρέπει να δοθούν, να υπάρχουν τα χρήματα, έτσι ώστε από εκεί και ύστερα μπορούμε να οργανώσουμε αυτές τις ομάδες με τρόπο αποτελεσματικό. Για ποιο λόγο? Πιο αποτελεσματικό στην περιοχή μας, γιατί υπάρχει το Εθνικό Πάρκο και μάλιστα υπάρχει και. Υπάρχει το η διάθεση από την πολιτεία, εκτιμάται, τους πολιτιακούς παράγοντες. Υπάρχει η διάθεση από το Υπουργείο. Κοιτάξτε, υπάρχει ανταπόκριση. Κοιτάξτε, ανταπόκριση υπάρχει συνήθως από το κράτος σε εμάς όταν βλέπουν το πρόβλημα. Μάλιστα, έτσι. Δεν υπάρχει δυστυχώς η πρόβλεψη. Εκεί λοιπόν σας λέω ότι πρέπει η κοινωνία των πολιτών και ένα κομμάτι της είναι οι οργανώσεις να προβλέπουν. Αξίζει να σας πω. Αν ότι... σας ρωτήσω λοιπόν πάνω σε αυτό, πριν το πείτε, κύριε Τζοβάν, σας ρωτήσω ένα χρονοδιάγραμμα, αν μου δίνετε για τη δημιουργία αυτού του μηχανισμού, αυτό θα μπορούσατε να μου δώσετε. Αυτό θα εξαρτηθεί από την εκταμείευση των κονδυλίων από το Πράσινο Ταμείο. Απλά να σας πω ότι σήμερα πήρα την είδηση ότι δόθηκαν και τα ονόματα από όλους τους φορείς που θα συστήσουν την Κεντρική Επιστημονική Επιτροπή Διαχείρισης Κρίσεων στο ΙΠΕΚΑ. Δοθήκαν από όλους τους φορείς. Και όταν λέω φορείς, εννοώ τις δημόσιες αρχές, εννοώ τους ΟΤΑ,
Εννοώ τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, τις κυνηγητικές ομοσπονδίες. Μάλιστα. Άρα λοιπόν αρχίζει να φτιάχνετε κάτι στο κέντρο. Αρχίζει κάτι να φτιάχνετε και το οποίο και σιγά θα πρέπει να προχωρήσει. Πείτε αυτό που αρχίσατε να λέτε. Αυτό που άρχισα να λέω είναι το εξής, ότι επειδή μιλάμε για την περιοχή της Πίδου και του Εθνικού Πάρκου της Βόρειας Πίδου, θα πρέπει να σας πω ότι ήδη στην Πίδο, σε εμάς, δηλαδή στο κομμάτι εφαρμογής του Εθνικού Πάρκου της Πίδου, τρέχει ένα πρόγραμμα live με την ονομασία ARC-PIN, δηλαδή Άρκτος, ναι. Πίνδος. Τρέχει από τι? Το 2013 ένα πρόγραμμα live που ακριβώς σε πιλωτική φάση θα κάνει τέτοιες δράσεις διαχείρισης κρίσεων όταν εμφανίζεται η αρκούδα μέσα σε ανθρωπογενείς περιοχές. Άρα λοιπόν, σε αυτό το πρόγραμμα live, ο βασικός εταίρος είναι ο Δήμος Γρεβενών και ο επικεφαλής εταίρος ο Δήμος Γρεβενών και οι εταίροι του προγράμματος είναι η Αναπτυξιακή Εταιρεία Γρεβενών, η Καλλιστό ως περιβαλλοντική οργάνωση και το Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίδου. Στην πράξη τι μπορεί να γίνει για να αποτραπεί μια αρκούδα από το να κάνει μια ζημιά? Στην πράξη, να πούμε με απλά λόγια, τι μπορεί να γίνει? Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ... Τι εργαλεία υπάρχουν, τι εργαλεία είναι παραδεκτά? Αυτή τη στιγμή δεν μπορείς να πεις κάποιος ότι υπάρχει κάτι πολύ οργανωμένο το οποίο θα γίνει άμεσα. Ναι. Δηλαδή, μέσα από αυτό το πρόγραμμα Live θα έχουμε όλα τα εργαλεία που χρειάζεται. Μάλιστα. Μια ομάδα άμεσης επέμβασης για να παρέμβει. Και ποια, τεχνικές, είναι αυτά. Ναι. Και ποια είναι αυτά? Προβλέπεται η αγορά και η προμήθεια ειδικών σκύλων απόθεσης αρκούδας από περιοχές που συχνά εμφανίζεται. Μάλιστα. Υπάρχει η πρόβλεψη για κάποια ειδικά σκυλιά Καρελίας. Αυτά, έτσι λέγονται, τα σκυλιά Καρελίας, τα οποία θα μπορούν να αποθούν την αρκούδα να μην πλησιάσει. Γιατί ξέρετε, η αρκούδα είναι ένα τρομερά έξυπνο ζώο και μαθαίνει. Δηλαδή, αν πάει μία, δύο, τρεις φορές και την αποθήσει ειρηνικά, δεν πρόκειται να ξαναεμφανιστεί. Υπάρχουν ειδικά κολάρα. Δηλαδή, σε περιπτώσει που έχουμε πολύ μεγάλη σύγκρουση, δηλαδή, αν η αρκούδα γίνει αρκετά επιθετική, ναι. Υπάρχουν κολάρα τα οποία είναι κολάρα αποτρεπτικά. Δηλαδή, κάποια στιγμή, αν πάει να μπει σε μια περιοχή που είναι ανθρωπογενής και δεν πρέπει να μπει, ναι. Υπάρχει η δημιουργία των κολάρων σοκ. Δηλαδή, ένα μικρό σοκ την αποτρέπει και μαθαίνει σιγά-σιγά να μην πλησιάζει. Υπάρχουν τα όπλα τα οποία είναι με πλαστικές σφαίρες, τα οποία χρησιμοποιούνται μέσα από εκπαιδευμένο προσωπικό με πολύ μεγάλη κατάρτιση και με πολύ μεγάλη προσοχή και ευθύνη. Υπάρχουν δηλαδή τρόποι διαχείρισης αυτού του προβλήματος. Αυτό που δεν υπάρχει είναι να φτιάξουμε αυτούς τους μηχανισμούς. Άρα λοιπόν, μέσα από την εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων, αυτοί οι μηχανισμοί θα φτιαχτούν. Μάλιστα. Και πρέπει να φτιαχτούν. Μιας και μιλάτε για προγράμματα, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, πολλές περιβαλλοντικές οργανώσεις έχουν κατηγορηθεί. Να το πω διαφορετικά. Υπάρχει αίσθηση σε πολύ κόσμο ότι πολλές περιβαλλοντικές οργανώσεις είναι μόνο για να βγάζουν χρήματα τα μέλη τους. Χρησιμοποιούν τις οργανώσεις κάποιοι για ιδιωτελείς οικονομικούς σκοπούς. Γίνεται διασπάθηση κοινοτικών κονδυλίων σε πολλές περιβαλλοντικές οργανώσεις. Είναι ψευδές αυτό? Τι λέτε, κοιτάξτε, δημόσια? Θα σας πω το εξής. Καταρχήν, υπάρχει στην Ελλάδα, έχουμε μία τάση δαιμονοποίησης πολλών πραγμάτων. Σωστό είναι αυτό. Δηλαδή, μπορούμε να κάνουμε κάποτε και μια ωραία κουβέντα για τις οργανώσεις τις μη κυβερνητικές. Γιατί και γενικότερα για τις ΜΚΟ. Όλες αυτές εντάσσονται στο λεγόμενο τομέα της κοινωνικής οικονομίας. Ωραία. Η κοινωνική οικονομία στην Ευρώπη, κύριε Ντόκα, είναι ένας πολύ βασικός μοχλός καταπολέμησης της κρίσης και ανάπτυξης και της δημιουργίας νέων χώρων επαγγελμάτων. Εδώ έχουμε μια καρικατούρα όμως. Αρκεί να σας πω ότι στην Ευρώπη υπάρχουν 6 εκατομμύρια άνθρωποι οι οποίοι απασχολούνται μέσα στις λεγόμενες δομές κοινωνικής οικονομίας. Μάλιστα. Βάζω δηλαδή τις ανθρωπιστικές οργανώσεις, τις κοινωνικές οργανώσεις, τις περιβαλλοντικές οργανώσεις. Εδώ έχουμε μια καρικατούρα όμως όλων αυτών των δομών. Είναι πολλών δομών. Δεν υπάρχει καρικατούρα. Για την Ελλάδα. Στην Ελλάδα υπάρχει μια τάση δαιμονοποίησης στο άγνωστο. Δηλαδή, όταν κάτι είναι καινούριο, φτάνουμε στα άκρα. Ή θα είναι πολύ καλό, ή θα είναι άχρηστο. Δηλαδή, δαιμονοποιούνται οι ΜΚΟ, κύριε Τζιόβα? Θα σας πω αμέσως. Ακούω διάφορα για πολλές ΜΚΟ. Και αυτά που ακούτε, πολλές φορές έχουν βάση. Και θα εξηγηθώ γιατί. Και θα σας εξηγήσω και γιατί. Πείτε. Γιατί, όπως έχουμε κρατικοδίαιτη επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, έτσι έχουμε και κρατικοδίαιτες μη κυβερνητικές οργανώσεις. Και σας παραπέμπω απλά να μπείτε και να δείτε πόσες καταγγελίες υπάρχουν, αλλά πού. Υπάρχουν κυρίως στις οργανώσεις αναπτυξιακής βοήθειας, ναι. Που είναι μη κυβερνητικές οργανώσεις, που χρηματοδοτούνται από τα εκάστοτε υπουργεία εξωτερικών με τρελά κονδύλια και ποτέ δεν αποδίδουν λογαριασμό που πάνε οι δράσεις τους. Αντίθετα, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις πρέπει μόνες τους να ψάξουν να βρουν. Όλες οι περιβαλλοντικές οργανώσεις. Μιλάτε για όλες τις περιβαλλοντικές οργανώσεις. Εντάξει, δεν μπορεί να μιλάτε για όλες. Για τις περιβαλλοντικές οργανώσεις που ξέρουμε στην Ελλάδα. Δηλαδή.
Δηλαδή, ας πούμε, για την Καλλιστό που εκπροσωπείτε. Η Καλλιστό είναι μια περιβαλλοντική οργάνωση η οποία δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 90 και έχει κάνει ένα τεράστιο, σας το λέω ειλικρινά, ένα πολύ μεγάλο έργο στην, στη μελέτη και στη διαχείριση σαρκοβόρων θαλασσικών. Γιατί υπάρχει και μια παραφορά της ονομασίας Αρκτούρος. Δεν μπορούμε, δεν μπορεί να είναι τυχαία όλα αυτά. Δεν μπορούμε, όχι, δεν μπορούμε να, με ευκολία να πούμε ότι αυτό είναι καλό ή είναι άσχημο. Συμφωνώ μαζί σας. Συμφωνώ θα πρέπει μαζί να το δούμε σας. Λίγο έχετε δίκιο. Με ηρεμία. Δηλαδή ο Αρκτούρος έχει προσφέρει αυτά που μπόρεσε να προσφέρει ως εθνική οργάνωση. Η Καλλιστό, αρκεί να σας πω ότι ήμουν 5 με 11 Οκτώβρη, γιατί και εγώ τώρα μπαίνω σε αυτό το ζήτημα της διαχείρισης της αρκούδας πιο δυναμικά. Ήμουν σε ένα παγκόσμιο συνέδριο διεθνές στη Θεσσαλονίκη με το θέμα της αρκούδας και πραγματικά έπαθα, θα λέγαμε κοινώς, ευνηδιάστηκα, έπαθα πλάκα με το επίπεδο της επιστημονικότητας της Καλλιστού πάνω στο θέμα διαχείρισης της αρκούδας. Γίνεται δηλαδή, μια καλή δουλειά, λέτε. Θεωρώ ότι γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά. Θεωρώ ότι είμαστε τυχεροί που οι θεσμοί αυτοί, όπως το Εθνικό Πάρκο, όπως οι προστατευόμενες περιοχές, λειτουργούν στην περιοχή μας και ξέρετε κάτι, υπάρχει κάτι άλλο. Οριμάζει και η κοινωνία μαζί. Δηλαδή το 2002, αλήθεια είναι. Το 2002 εμείς δεν τολμούσαμε, και όταν λέω εμείς εννοώ, θυμάμαι συγκεκριμένα με το Χαριτάκη του Παπαϊωάννου που πήγαμε σε μια συνάντηση στις Φραγκάδες να πούμε για τα αναγκαιότητα του Εθνικού Πάρκου, δεν τολμούσαμε σχεδόν να πούμε τη λέξη αυτήν. Τώρα βλέπετε ότι όλοι μας, εννοώ και κυνηγητικές οργανώσεις και περιβαλλοντικές οργανώσεις και οι Δήμοι και όλοι οι φορείς καταλαβαίνουν πόσο σημαντικά εργαλεία είναι αυτά, ειδικά για τέτοια προβλήματα που εμφανίζονται. Μάλιστα, να ανοίξω μια παρένθεση εδώ. Συνήθως δεν το κάνω. Πήρε κάποιος τηλέφωνο, κάποιος κάτοικος Ζαγοριού και λέει: αν βρεθεί μπροστά σε μια αρκούδα, τι να κάνει, τι μπορεί να κάνει αν βρεθεί μπροστά σε μια αρκούδα. Είναι ένα κέριο ερώτημα και γι' αυτό το μεταφέρω. Κοιτάξτε, αρκεί να πούμε ότι πρέπει να γνωρίζει κάποια απλά πράγματα. Δηλαδή, η αρκούδα η δική μας, η καφέ αρκούδα, δηλαδή δεν είναι μια επιθετική, θα λέγαμε, δεν έχει μια επιθετική συμπεριφορά ως αρκούδα. Η αρκούδα απλά. Θα πρέπει να είναι αυτός ψύχρεμος να αντιδράσει απέναντι σε αυτό που θα δει. Δηλαδή, για παράδειγμα, η πρώτη αντίδρασή της, αν τον δει ξαφνικά μπροστά της, είναι να προσπαθήσει λίγο με την όσφρησή της να δει από πού έρχεται η μυρωδιά και να δει από πού έρχεται. Άρα, θα σηκωθεί στα δυο της πόδια. Αυτή είναι μια πρώτη αντίδραση, η οποία είναι αντίδραση αναγνώρισης του χώρου. Δεν είναι επιθετική αντίδραση, όπως μπορεί να εκλειφθεί. Όχι. Είναι αναγνώριση του χώρου, λέτε. Ναι. Δεν μπορώ να σας πω πώς θα αντιδρούσα εγώ, δεν μου έχει συμβεί. Μάλιστα. Αυτό το πράγμα έχει συμβεί σε φίλους, έχει συμβεί σε συνεργάτες, δεν έχει συμβεί σε μένα. Απλά τι κάνει κανείς, υπάρχει μια γενική συμβουλή. Η γενική συμβουλή πέρα είναι από το ότι διατηρήσει την ψυχραιμία. Ότι πρέπει να είναι ήρεμος, ψύχρεμος και να προσπαθήσει με τρόπο να φύγει σιγά σιγά, να απομακρυνθεί σιγά σιγά με τρόπο από την περιοχή. Αλλά πριν σας το λέω. Και αν μπορεί, γιατί σου κόβονται τα πόδια, αν δεις τέτοιο ζώο να σηκώνεται μπροστά σου όρθιο. Θα σας πω δύο πράγματα. Πολλές φορές στο βουνό έχει τύχει να πάω μόνος μου. Έχω αισθανθεί την αρκούδα κοντά. Απλά η αρκούδα ποτέ δεν ήρθε μπροστά μου. Δηλαδή η αρκούδα δεν πλησιάζει εύκολα τον άνθρωπο. Αποφεύγει τον άνθρωπο. Η ίδια αποφεύγει τον άνθρωπο. Θα πρέπει να είσαι πολύ τυχερός σε εισαγωγικά για να πέσεις ένα γεγονός, ας πούμε, ιδιαίτερο όπως τον έχει μαζί μικρά. Για να κλείσουμε αυτή τη δημόσια συζήτηση, θα σας πω κάτι που πολλές φορές μου λένε κυνηγοί. Και εδώ στο στούντιο έχω καταγράψει το εξής, ότι αν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις δεν έχουν όφελος, δεν ασχολούνται ούτε με συναντήσεις, ούτε με διάφορες ημερίδες που γίνονται για ζητήματα αρκούδας και ζημιών που προκαλούν οι αρκούδες. Πρέπει να έχετε όφελος, λένε οι κυνηγοί, για να ασχοληθείτε με αυτό, οικονομικό όφελος. Κοιτάξτε, πώς θα πάτε με τους κυνηγούς γενικότερα? Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ ευχάριστο, θεωρώ ότι οι σχέσεις γενικά ότι έχουν οριμάσει τα πράγματα. Δηλαδή, ήταν πολύ χειρότερα παλιότερα, τέλος πάντων. Παλιότερα ήταν χειρότερα γιατί δεν ξέραν κι αυτοί, δεν ξέραμε κι εμείς. Δηλαδή υπάρχει πάντα, είναι λογικό όταν δεν ξέρεις κάποιον να δημιουργούνται ή όταν νομίζεις ότι υπάρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα. Δεν υπάρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα. Ο καθένας έχει το ρόλο του. Δηλαδή και σε αυτή την Επιτροπή Διαχείρισης Κρίσεων οι κυνηγοί θα έχουν το ρόλο να οργανώσουν τους κυνηγούς, να τους ενημερώσουν, να ξέρουν πώς θα φυλακτούν. Δεν θα το κάνουμε εμείς αυτό. Αλλά προσέξτε, για το όφελος που λένε ότι αν δεν έχετε το όφελος οικονομικό δεν συμμετέχετε σε τίποτα. Ας μην μπαίνουμε σε μια τέτοια συζήτηση η οποία δεν βγάζει πουθενά και γιατί το λέω. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις είναι περιβαλλοντικές εταιρείες, να το πω έτσι απλά. Δηλαδή δουλεύεις ως επαγγελματικός στέλεχος και κάνεις κάποια πράγματα. Όπως όλος ο κόσμος, όπως είναι η ActionAid για παράδειγμα, όπως είναι. Έτσι, υπάρχουν δηλαδή πάντα έχεις και το επιστημονικό προσωπικό σου και το διοικητικό σου προσωπικό. Το οποίο αμείβεις, ναι. Το κάνεις, το αμείβεις, δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά.
Το να χρησιμοποιήσεις εθελοντικές δράσεις για να κάνεις γνωστή την οργάνωσή σου και να τη βοηθήσει ο κόσμος, γιατί στηρίζεσαι στη βοήθεια του κόσμου, και αυτό δεν είναι κακό. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, αρκεί να σας πω ότι δεν θεωρώ ότι στην περιοχή υπάρχει πρόβλημα κυνηγητικών οργανώσεων, περιβαλλοντικών οργανώσεων. Εγώ προσωπικά τα 12 χρόνια. Τι λέτε δημόσια στους κυνηγούς που μας ακούν τώρα, που πάρα πολλοί από αυτούς μας ακούν. Εγώ θεωρώ τι θα λέγατε δημόσια, ότι ως εκπρόσωπος περιβαλλοντικής οργάνωσης. Εγώ πολύ απλά θα έλεγα ότι όλοι οι φορείς μπορούμε να παίξουμε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό που λέμε διαχείριση κρίσεων, αρμονική συνύπαρξη άγριας πανίδας με την ανθρωπογενή κοινότητα και την κοινωνία, και πολύ. Να έχουμε και πολύ καλή συνεργασία και σε ζητήματα που άπτονται ευρύτερα την περιβαλλοντική διαχείριση, ας το πω έτσι. Μάλιστα. Κύριε Τζόβα, κλείστε σας όπως θέλετε αυτή τη δημόσια συζήτηση. Αν λέγατε κάτι τελευταίο, τι θα λέγατε? Θα έχουμε βέβαια την ευκαιρία να ξανασυζητήσουμε και σε έναν ανοιχτό διάλογο με κυνηγούς. Εγώ το μόνο που θα ήθελα να πω, αυτό το οποίο πρέπει να προσέξουμε όλοι, είναι ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε ένα άλλο μοντέλο, επιτέλους να οριοθετήσουμε ποιο μοντέλο ανάπτυξης θέλουμε για την περιοχή. Δεν μπορεί να είμαστε συνεχώς να επικαλούμαστε την πρωτογενή παραγωγή και τον πρωτογενή τομέα και να μην κάνουμε τίποτε. Το πρόβλημα που έχει αυτή τη στιγμή η δικιά μας Ήπεθρο, τα δικά μας βουνά, τα δικά μας χωριά, είναι πολύ απλά ότι υπολείπονται πάρα πολύ του πρωτογενούς τομέα, της παραγωγικής ανασυγκρότησης, της γεωργίας κτλ. Αυτό είναι ένα ζητούμενο. Εκεί πρέπει να δουλέψουμε συστηματικά. Μάλιστα. Και το κυριότερο είναι ότι θα πρέπει και οι Δήμοι και οι Δήμαρχοι να μάθουν ότι δίπλα τους υπάρχουν θεσμικοί φορείς που να συνεργαστούν. Δεν μπορεί το πάρκο να μην έχει σχέση με το Δήμαρχο, για παράδειγμα. Δεν μπορεί το πάρκο να μην γνωρίζει ένας Δήμαρχος τι υπάρχει και ποια όπλα και εργαλεία έχει στα χέρια του για να διαχειριστεί μια περιοχή. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ. Την πολύ σοβαρή στάση σας απέναντι στα θέματα, τον πολύ σοβαρό λόγο σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναβούμε. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο εορταστικό κλίμα. Επιμνημόσυνη δέηση τελέστηκε στο Μαυσολείο.